Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Άρχισε σήμερα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στο Βόλο. Τα ζητήματα που τίθενται ψηλά στην ατζέντα των συνεδριακών διαδικασιών είναι μεταξύ άλλων τα οικονομικά των ΟΤΑ και η πρόταση της ΚΕΔΕ για το νέο τρόπο και τα κριτήρια κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους Δήμους, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη λειτουργία των Δήμων, η προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της αυτοδιοίκησης μέσα από την παρουσίαση επικαιροποιημένης μελέτης, ζητήματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων, η ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ με νέο μόνιμο προσωπικό, η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και άλλα. Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Βόλου με κεντρικό θέμα ισχυρή αυτοδιοίκηση, καλύτερη Ελλάδα, σύγχρονη ψηφιακή πράσινη δήμη στην υπηρεσία των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, εισηγούμενος στο θέμα, χαρακτήρισε ως εξαιρετική σημασία στο φετινό ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, καθώς πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη για την αυτοδιοίκηση συγκυρία, με ανοιχτά πολλά φλέγοντα ζητήματα, αλλά και εν όψη των αναπτυξιακών προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη. Το ζητούμενο, ωστόσο, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, είναι να δούμε τι κάνουμε ως ΚΕΔΕ, καθώς υπάρχουν ζητήματα που έχουν προχωρήσει, αλλά και άλλα που δεν έχουμε απαντήσεις για την επίλυσή τους. Και δεν αναφέρομαι σε παλαιότερα και γνωστά θέματα, όπως η καταστατική θέση των αιρετών, αλλά σε αυτά που έχουν ανοίξει, έχουμε συζητήσει, έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να επιληθούν σε συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό Εσωτερικών και τους αναπληρωτές υπουργούς εσωτερικών και οικονομικών, και ακόμη περιμένουμε απαντήσεις. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, την τριετία που μας πέρασε πετύχαμε πολλά. Όλα όσα θέλαμε, αλλά και κάποια τα οποία δεν τα καταφέραμε. Και ας τα πάρουμε με τη σειρά. Όσον αφορά στα οικονομικά των Δήμων και τη χρηματοδότησή μας, δυσκολευτήκαμε, πιεστήκαμε, ματώσαμε, αλλά με σοβαρότητα και χρηστή διαχείριση καταφέρουμε ως αυτοδιοίκηση και Δήμοι να μείνουμε όρθιοι. Μετά από μία δεκαετή κατακόρυφη μείωση των πόρων μας προς την αυτοδιοίκηση και τη μείωση των ΚΑΠ, βλέπουμε να συντελείται σταδιακά μια σημαντική αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτή. Την τριετία 2020-2022, οι πόροι μας που αποτελούνται από ΚΑΠ λειτουργικών, επενδυτικών και ειδικών δαπανών, καθώς και λοιπές επιχορηγήσεις, ανήλθαν σε 6,95 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένοι κατά 31% σε σχέση με τα προηγούμενα τρία χρόνια, 2017-2019, που ήταν 5,3 δις περίπου. Επίσης, εκταμιεύσαμε από το ΙΠΕΣ 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ως λοιπές και έκτακτες επιχορηγήσεις για να καλύψουμε έκτακτες ανάγκες. Και οι χρηματοδοτήσεις αυτές δεν ήρθαν μόνες τους. Δεν πήγαμε γενικώς να ζητήσουμε λεφτά, να πούμε δώστε μας λεφτά, δεν έχουμε. Πήγαμε οργανωμένα, με στοιχεία, μετρημένα και καταφέραμε να πάρουμε όσα χρήματα εμείς ως Δήμοι δείξαμε ότι είναι το άνοιγμα του ενεργειακού κόστους στο παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο όλοι ανεβάζουμε στοιχεία. Ήδη για το 2023 ξεκινάμε με σύν 120 εκατομμύρια, αυτά τα οποία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε στην ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι πως βάσει των εξαγγελιών του περσινού συνεδρίου περιμέναμε περισσότερα. Κάνουμε οικονομία, κάνουμε υπομονή και περιμένουμε. Βλέπουμε επιτέλους τους ΚΑΠ να αυξάνουν και αισιοδοξούμε. Ελπίζουμε οι νέες δημοτικές αρχές το 2024 να έχουν τουλάχιστον αυτά τα επιπλέον 200 εκατομμύρια, τα οποία μάλιστα θα μπορούσαν να μοιραστούν πιο δίκαια βάσει για τις νέες κατανομής των ΚΑΠ, εφόσον μεθαύριο το αποφασίσουμε. Να δούμε όμως και τι δεν έγινε. Για την χρηματοδότηση των ΔΕΙΑ ακόμη περιμένουμε. Με ένα επιπλέον ενεργειακό κόστος κοντά στα 100 εκατομμύρια για τις ΔΕΙΑ της χώρας, δεν πήραμε τίποτε. Ορθά πήραν λεφτά πολλές άλλες επαγγελματικές τάξεις στη χώρα μας, οι αρτοποιοί, οι σαχαροπλάστες, οι οποίοι μάλιστα για να μπορέσουν να κρατήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, αυξήσαν και τις τιμές. Καμία ΔΕΙΑ της χώρας δεν αύξησε ούτε ένα ευρώ το νερό. Και όμως ακόμη δεν έχουν πάρει τα χρήματα που δικαιούμαστε. Ξέρω ότι εσείς το κατανοείτε. Δεν είμαι βέβαιος πως αυτό γίνεται ευρέως κατανοητό και από άλλα υπουργεία. Όμως εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Σήμερα περιμένουμε καλά νέα, έτσι ώστε και οι ΔΕΙΑ να μπορέσουν να μπουν στη νέα χρονιά χωρίς πλέον να γράψουν ζημιές. Τι άλλο περιμένουμε ως προς τα οικονομικά μας? Ναυαγοσωστική κάλυψη. Επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ ψάχνουν να βρουν τον εμπνευστή, αλλά και τον πληρωτή, γιατί εκείνη το θέμα αυτή τη ανορθογραφία, η οποία δυστυχώς κρατάει 2 χρόνια. Για το 2 εξαμαρτίν έχουμε ακούσει, για το 3 εξαμαρτίν όχι.
Κόστος καθαριότητας και θέρμανσης των σχολείων μας. Κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ γνωρίζουμε πως κυκλοφορούν στους διαδρόμους των Υπουργείων, αλλά σε εμάς ακόμη δεν έχουν φτάσει. Μαζί με την πλατφόρμα που υποσχέθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε όλοι οι Δήμοι να πάρουν τις πραγματικές δαπάνες που κάνουν. Είναι γνωστό ότι οι δαπάνες για τα σχολεία είναι ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού. Αφού ακόμα δεν έχουμε πάρει τα λεφτά αυτά, τουλάχιστον φροντίζουμε να έχει καλό καιρό. Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Με την ενέργεια ακόμα πάρα πολύ ψηλά και την ακρίβεια να χτυπά και τη δική μας πόρτα σε όλες τις δαπάνες μας, περιμένουμε τουλάχιστον κάτι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Το πάγωμα και για το 2023 των δόσεων για τα δάνεια που έχουμε στο Ταμείο Παρακαταθήκων. Δεν κοστίζω τίποτα και ελπίζω πως τουλάχιστον τόσο το Υπουργείο Οικονομικών μας αγαπά για να μας τα δώσει. Γιατί και εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει. Είμαστε εξαιρετικά συνεπείς και αυτό καταγράφεται στα έσοδά μας. Δημιουργήσαμε την πλατφόρμα για την διόρθωση των τετραγωνικών, η οποία φέρνει στους Δήμους μας επιπλέον έσοδα. Φτιάξαμε τη δική μας πλατφόρμα για την ίσπραξη του τέλους παρεπιδημούντων. Εν αναμονή πάντα της νέας πλατφόρμας που θα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας τη διαδικασία ακόμα πιο εύκολη. Ελπίζουμε η υπόσχεση για τη λειτουργία και αυτής της πλατφόρμας έως το τέλος του χρόνου να ισχύσει με παράλληλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ρύθμιση των οφειλών των πολιτών μας απέναντι στους Δήμους. Και κάτι τελευταίο ως προς τα οικονομικά. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένας φόρος που πληρώνουμε στα ξενοδοχεία και λέγεται City Tax. Αυτή η κυβέρνηση τα πάει πολύ καλά στα αγγλικά. Πώς το καλό μεταφράστηκε το City Tax σε φόρος για το κράτος, δεν το έχουμε καταλάβει. Κι όμως είμαστε εμείς αυτοί που τρέχουμε και μαζεύουμε τα σκουπίδια. Είμαστε εμείς αυτοί που τρώμε την κίνηση. Είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούμε με τα δίκτυά μας τόσο κόσμο. Αυτός ο φόρος μαζί με το φόρο στα Airbnb πρέπει να έρθει στους Δήμους. Αναφερόμενος ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και ζητούν απαντήσεις, ο κύριος Παπαστεργίου σταχυολόγησε μεταξύ άλλων τη στήριξη των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης, τη χρηματοδότηση της καθαριότητας των σχολείων, τα δάνεια των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ως προς τα παρακρατηθέντα, σημειώνω πως παλαμάκια πέφτουν μόνο όταν λέμε για οικονομικά. Για όλα τα άλλα, λοιπόν, άντε να ζεσταθούμε. Ως προς τα παρακρατηθέντα, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε. Είναι τα λεφτά των Δήμων μας, μας ανήκουν και δεν απεμπολούμε κανένα μας δικαίωμα. Πάμε ξανά σε κάτι αισιόδοξο. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και πρέπει να το παραδεχτούμε στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει δει τόσα χρήματα ξανά στο παρελθόν. Με το Αντώνη Στρίτσης, με το παλιό και το νέο ΕΣΠΑ, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με το Πράσινο Ταμείο και όλες τις άλλες χρηματοδοτήσεις. Στο Αντώνη Στρίτσης, με τα προβλήματα που τόσο έχουμε συζητήσει για τις καθυστερήσεις, πλέον το πρόγραμμα τρέχει και τρέχει ικανοποιητικά. Οι συνολικές δημοπρατήσεις μέχρι σήμερα αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια, ενώ περίπου 800 εκατομμύρια αφορούν συμβασιοποιημένα έργα. Τα 3,45 δισεκατομμύρια δεν έγιναν δυστυχώς, τουλάχιστον όχι ακόμα, 4,1 όπως περιμέναμε, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ήδη αρκετά έργα φεύγουν από τον Τρίτσι και πάνε σε Ομεπερά. Μόλις 42 Δήμοι είναι κάτω του πλαφών του 50%. Και κάποιοι από αυτούς ούτως ή άλλως βρέθηκαν εκεί γιατί μετέφεραν έργα. Πρέπει όμως άμεσα να τρέξουμε εκ νέου Επιτροπή Παρακολούθησης, προκειμένου να κάνουμε νέες εντάξεις δίκαια, σεβόμενοι πάντα τις προτεραιότητες των Δήμων. Στο Ταμείο Ανάκαμψης η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Ακούμε για στόχους και πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα, αλλά στην πράξη αυτά τα βλέπουν να ισχύουν μόνο για την αυτοδιοίκηση. Μόνο για τις δικές μας υποχρεώσεις. Τρέχαμε την άνοιξη να καταθέσουμε προτάσεις για τα Smart Cities. Καταβάσαμε τις προτάσεις τον Ιούνιο. Οι πρώτες εντάξεις βγήκανε προχθές, την Παρασκευή. Και το ακόμα χειρότερο, τρέχαμε αδικαιολόγητα και αψυχολόγητα το 15 Αύγουστο να καταθέσουμε προτάσεις για την οδική ασφάλεια και ξαφνικά μαθαίνουμε πως υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Πως θα πρέπει ίσως να ξαναδούμε τον τρόπο ένταξης των έργων. Το λέω ξεκάθαρα. Οι δρόμοι στις πόλεις και τα χωριά μας έχουν διαλυθεί από τα δεκάδες καψίματα. Αν είναι τα χρήματα αυτά να πάνε αλλού, να ξέρουμε κι εμείς να αναθεωρήσουμε απόψεις και να μην αφήσουμε κανένα πλέον να ξανασκέψει στους Δήμους. Πάντως, πλέον αυτοί οι δρόμοι είναι δρόμοι για σκότωμα. Και επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε πως όλοι οι Δήμοι έχουν τις ίδιες ανάγκες. Με 130 περίπου εκατομμύρια και στην οδική ασφάλεια θα μπορέσουμε να τους εντάξουμε όλους, Δήμους και περιφέρειες. Νομίζω είναι ένα περιθώριο που με λίγη προσπάθεια από τη μεριά σας, Υπουργέ μου, θα μπορέσουμε να τα βρούμε. Και να θυμίσω τέλος πως ακόμα και αν βγουν αυτές οι εντάξεις αύριο, η γραφειοκρατία που υπάρχει, οι διαδικασίες που υπάρχουν για να ξεκινήσουμε, να δημοπρατήσουμε και να υλοποιήσουμε τα έργα,
θα μας βγάλουν μετά το τέλος του 2023. Πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και θυμηθείτε το, για να κλείσω με το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι τελικά οι Δήμοι θα είναι αυτοί που θα σώσουν το Ταμείο Ανάκαμψης με τα έργα του Τρίτσι, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί. Αντί λοιπόν πάλι να τρέχουμε τελευταία ώρα, αντί να παιδευόμαστε, ας ξεκινήσουμε άμεσα μια κουβέντα για τα έργα τα οποία συμβαδίζουν με το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε όλοι οι Δήμοι να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Πολύ σημαντική εξέλιξη επίσης είναι και ο ρόλος μας στο νέο ΕΣΠΑ. Πλέον από τη φάση του σχεδιασμού, οι Δήμοι είναι εκεί και συμμετέχουν υποχρεωτικά στις ΠΕΑΣ. Δυστυχώς, κάποιες λίγες περιφέρειες ακόμη δεν τις έχουν ενεργοποιήσει. Στο πλαίσιο της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε με την ΕΝΠΕ, ελπίζουμε αυτό να γίνει άμεσα. Για όλα τα υπόλοιπα έργα, τα σημαντικά έργα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις έκτινες πόλεις, για την αναβάθμιση των ΚΕΠ, για την ψηφιοποίηση των ΔΕΙΑ, το χρήσιμο αλλά και εξαιρετικά απαιτητικό ηλέκτρα, το Πράσινο Ταμείο και τα υπόλοιπα εργαλεία, αύριο θα έχουμε ειδικές συνεδρίες. Φυσικά ο αντίλογος σε όλα αυτά είναι με ποιους θα τα τρέξουμε όλα αυτά. Δεν έχουμε προσωπικό, αλλά και αυτό το λίγο προσωπικό που είχαμε, ειδικά σε περιφερειακούς δήμους, στο παρελθόν, με την πολύ κακή, και θα επιμείνω σε αυτό, κινητικότητα για τους δήμους, μας έφυγε. Και εδώ όμως το παλέψαμε. Πετύχαμε αρχικά το να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημάρχων, των δήμων για τους μηχανικούς. Και προς το τέλος τον Ιούνιο πετύχαμε, Υπουργέ, όντως και τις κατεξαίρεσεις με τα θέσεις να τις κόψουμε. Ήταν ένα πρώτο βήμα. Ξεκινήσαμε δειλά το 2020 με 583 προσλήψεις και αναμένουμε το 2023 ένα πολύ σημαντικό νούμερο, 2.120 προσλήψεις. Ο αριθμός σε σχέση με τις ανάγκες παραμένει μικρός, αλλά είναι μια καλή αρχή. Πετύχαμε επίσης με κοινή συνεργασία κάτι το οποίο περιμέναμε χρόνια, τη Δημοτική Αστυνομία. Περίπου 100 Δήμοι στη χώρα έχουν, πλέον όλοι αισιοδοξούμε πως με τις 1.214 θέσεις που βγαίνουν θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτές τις τόσο σημαντικές δομές για τους Δήμους μας. Είναι ακόμη σε εκκρεμότητα η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά σχεδόν 100 Δήμους, οι οποίοι δεν έχουν πιστοληπτική ικανότητα για να μπορέσουν να υλοποιήσουν έργα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τόνισε, μιλώντας για το θέμα πρόσβασης Δήμων σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Αλλά αναφέρθηκε επίσης και στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας από τους Δήμους. Ο κύριος Παπαστεργίου έκανε επίσης λόγο και για το έργο της οδικής ασφάλειας, τονίζοντας πως ανησυχούμε για το έργο της οδικής ασφάλειας του Ταμείου Ανάκαμψης. Σπεύσαμε και καταθέσαμε προτάσεις μέχρι 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Μας ζητήθηκε να τις μειώσουμε στα 2.800.000 και μαθαίνουμε ότι τώρα, μετά την προκήρυξη και υποβολή των προτάσεων, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών για το πώς θα πρέπει να προωθηθεί η πρόσκληση. Ανησυχούμε και ζητάμε την επίσπευση των διαδικασιών, αλλά και να βρεθούν επιπλέον 130 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Καταλαβαίνουμε απόλυτα πως αυτή την πρωτοφανή κρίση υπήρξαν άλλες προτεραιότητες, η υγεία και η παιδεία. Τώρα όμως είναι η ώρα μας, γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα από τις άδειες καρέκλες και τα άδεια γραφεία μας. Και δύο τελευταία ζητήματα που έχουν σχέση με το προσωπικό. Κοινοφελής εργασία. Έχουμε ενημερωθεί από το Υπουργείο Εργασίας ότι δεν θα υπάρξει νέος γύρος κοινοφελούς εργασίας. Κάτι εξαιρετικά δυσμενές για τους Δήμους το 2023. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές χωρίς εποχικό προσωπικό. Πρέπει άμεσα να αναζητήσουμε λύσεις. Τέλος, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Είναι απόλυτα σεβαστές οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, όμως αυτή η απόφαση του ΣΤΕ άλλαξε άρδιν και τις ζωές των ανθρώπων αυτών, αλλά θα μπορούσε να διαλύσει και τις τόσο χρήσιμες υπηρεσίες του βοήθεια στο σπίτι. Ξέρω πως είναι και δική σας άποψη ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα, όλα τα νόμιμα μέσα, να είμαι σωστός, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στη δουλειά τους. Εκεί που επίσης απαιτούνται άμεσες ενέργειες είναι στο κομμάτι της ασφάλειας. Ως προς το οικονομικό σκέλος, τα είπαμε πριν, με τις αναγκαίες οικονομικές βοήθειες, αυτές που πήραμε και αυτές που περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, θεωρώ πως θα βγει κάπως δύσκολα αυτός ο χειμώνας. Αλλά αν δεν πάρουμε άμεσα μέσα προκειμένου να αυτονομηθούμε περισσότερο, θα έρθει ο επόμενος χειμώνας και πάλι θα συζητάμε τα ίδια. Και ποιες είναι αυτές οι λύσεις? Πρώτον, να δοθεί ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος από το δίκτυο του ΔΔΕ, κυρίως έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τα δικά μας φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Να δοθεί μια κάποια χρηματοδότηση, τουλάχιστον για την ίδια συμμετοχή από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις δημοτικές ενεργειακές κοινότητες. Να δημιουργηθεί μια γρήγορη τραπεζική διαδικασία πάνε στην αγορά, να μην περιμένουν 7 και 8 και 10 μήνες να εγκριθούν τα δάνειά τους. Και το αγαπημένο μου θέμα, να υπογραφεί επιτέλους οικία που αφορά
100 δήμους που δεν έχουν πιστοληπτική ικανότητα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν δάνεια για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτά πρέπει να συζητάμε και όχι το πώς θα σβήσουμε τα λαμπάκια τα Χριστούγεννα ή θα κλείσουμε τα συντριβάνια για να πετύχουμε το 10%. Μια σημαντική εξέλιξη που θα αναλυθεί και αύριο είναι η ορίμαση της πλατφόρμας της ενέργειας απέναντι στις αυθαιρεσίες κάποιων παρόχων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη ΡΑΕ και το ΙΠΕΝ, έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πλατφόρμας, η οποία θα μας δίνει το δικαίωμα πρώτον να ελέγχουμε ποιοι πολίτες έχουν πληρώσει τι και τι μας αποδίδεται κάθε δίμηνο. Και δεύτερον, να βλέπουμε οι πάροχοι ποια δημοτικά τέλη χρέουν στους πολίτες, γιατί και εκεί πέρα είδαμε κάποια μεμονωμένα παραδείγματα υπερβολικής χρέωσης. Οφείλουμε όμως, για να είμαστε δίκαιοι, να συμφωνήσουμε και σε άλλα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κακώς το 1/3 των δήμων ακόμα και τώρα δεν έχει δηλώσει τα ονόματα των υπευθύνων ενεργειακών υποδομών. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Και δεύτερον, ότι σε μια τέτοια εθνική προσπάθεια για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την ενεργειακή κρίση, θα πρέπει να το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε και όχι γιατί θα υπάρχουν πέναλτις ή μπόνους. Στις σοβαρές εθνικές προσπάθειες, μόνο τέτοιες προσεγγίσεις χωράνε. Σοβαρή εθνική προσπάθεια είναι και αυτή που οφείλουμε να αναλάβουμε όλοι για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, η οποία κινείται σε ένα ντροπιαστικό 20% για τη χώρα. Και όμως και εδώ ζούμε έναν παραλογισμό και είναι γνωστό. Θα το έβαζα στο top 3 του παραλογισμού της αυτοδιοίκησης. Ένα είναι τα δέσποτα, δύο είναι ναυαγωστόσας και τρίτο είναι το τέλος ταφής. Και θα εξηγήσω γιατί. Το κράτος έχει τον κεντρικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα. Το κράτος έχει αλλάξει τα τελευταία 12 χρόνια 3 ουσιώδεις θέσεις σε σχέση με την ανακύκλωση, ως προς τις μονάδες επεξεργασίας, την καύση του υπολείμματος, την καύση του συμμίκτου που συζητιέται τις μέρες αυτές. Το κράτος, με τις εκχωρήσεις που έκανε, είχε την ευθύνη για να τρέξει τις προσκλήσεις για τις μονάδες επεξεργασίας, τα πράσινα σημεία και τη διαλογή στην πηγή. Και τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, όλα αυτά δεν έχουν τρέξει στους χρόνους που έπρεπε. Και ενώ το κράτος έκανε ή δεν έκανε όλα αυτά, έρχονται οι Δήμοι σήμερα και οι πολίτες τους να πληρώσουν το τέλος ταφής. Αυτό όμως δεν είναι συνετό, δεν είναι δίκαιο και δεν μπορεί να ισχύσει. Να καταλάβουμε πως το τέλος ταφής μπήκε ως προπατούμενο. Ναι, απόλυτα το καταλαβαίνουμε. Ας το πληρώσουν αυτοί που φταίνε και όχι οι Δήμοι, οι οποίοι σίγουρα δεν μπορούν να σηκώσουν ακόμα ένα τέτοιο βάρος. Και επειδή ο καιρός περνά, περιμένουμε τουλάχιστον άμεσα μία απολογιστική και κλιμακωτή λύση για τον υπολογισμό του τέλους ταφής, τουλάχιστον μετά το 2023, προκειμένου να έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, αν και πάλι δεν εισακουστούμε, θα εφαρμόσουμε την ήδη λυμένη απόφαση της ΚΕΔΕ για δικαστική προσβολή του τέλους ταφής. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος στην Άρτα, ο οποίος την Παρασκευή ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 55χρονο αδερφό του. Ο 60χρονος ζήτησε νέα 24ωρη προθεσμία, κάτι που έγινε δεκτό και έτσι θα επανέλθει την Τρίτη το πρωί σε εισαγγελέα και ανακριτή. Νέα αναβολή πήρε από τον εισαγγελέα ο 60χρονος συμμεδαπός από την Άρτα, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα τον 55χρονο αδερφό του. Το απόγευμα της Παρασκευής σκότωσε τον αδερφό του στην αυλή του σπιτιού που διέμεναν. Ο 60χρονος ομολόγησε την πράξη του αμέσως μετά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς. Το πρωί της Δευτέρας μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα, όπου ξανά ο δικηγόρος του δράστη ζήτησε αναβολή μέχρι να συντάξει τη συγκεκριμένη δικογραφία. Στην καμέρα του RTV μίλησε ο δικηγόρος του δράστη Δημήτρης Λαμπράκης, τονίζοντας ότι ο εντολέας του είναι σε άσχημη κατάσταση και έχει μετανιώσει. Ποιες ήταν οι πρώτες δηλώσεις του δράστη σήμερα που τον είδατε? Κοιτάξτε, εγώ σήμερα είδα το δράστη. Ένας απλός άνθρωπος, ένας καθημερινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος μόνος στη ζωή. Κατηγορείται ότι σε ήρεμη κατάσταση σκότωσε τον αδερφό του, με τον οποίο έμεναν μαζί. Είχαν αντιπαραθέσεις πολύ καιρό? Καμία αντιπαράθεση δεν είχαν. Η μόνη αντιπαράθεση ήταν ότι ο Θανόν ήταν αλκοολικός. Δεν έπαιρνε τα ψυχοφάρμακα τα οποία
του είχαν συνταγογραφήσει και αυτή ήταν η έρηδα. Σήμερα μάλιστα μου είπε ότι εκείνη την ημέρα το μεσημέρι είχε φύγει από ένα καφενείο στους Αγίους Αναργύρους που ήταν με μία παρέα, έχοντας καταναλώσει λίγη ποσότητα αλκοόλ. Ο ίδιος. Και έφυγε άρον-άρον για να πάει στο σπίτι να μαγειρέψει ψαρόσουπα στον αδερφό του, για να φάει κι αυτός. Γιατί δεν είχε βοήθεια από κάποιο άλλο μέλος της στενής οικογένειας. Και εκεί επάνω λογοφέρανε, γιατί ο Θανόν ζητούσε να πιει, ο δράστης φέρεται ότι δεν ήθελε να του δώσει και τον έσπρωχνε. Ο ένας χτυπούσε τον άλλον, όπως γινόταν πάρα πολλές φορές για αυτή την αιτία και μόνο, και κάποια στιγμή παραπάτησε, έπεσε, χτύπησε στο τσιμέντο, άνοιξε το κεφάλι του στο πίσω μέρος και εξ αυτού του λόγου επλήθη ο θάνατος. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση την οποία έχω από την επαφή την οποία είχα. Δηλαδή ο δράστης υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, κύριε Λαμπράκη? Ο δράστης υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση να χτυπήσει και να σκοτώσει τον αδερφό του. Η πρόθεσή του ήταν να τον διώξει από πάνω του ή να τον χτυπήσει, όπως γινόταν πολλές φορές. Γιατί γινόταν όμως πολλές φορές? Γιατί σας λέω. Μόνο και αυτό, για το θέμα αλκοόλ, για να μην πίνει. Ο δράστης, υπάρχουν μαρτυρίες όμως που έχουν πει κατά καιρούς ότι ο ίδιος πίνει. Δεν ξέρω εσείς από πού έχετε τις μαρτυρίες αυτές. Εγώ δεν έχω διαβάσει τη δικογραφία. Θα διαβάσω τη δικογραφία. Αν είναι αληθινές οι πληροφορίες οι δικές σας, θα το εκτιμήσει το δικαστήριο. Δεν είναι, ας μην βιαζόμαστε. Η άποψη δική μου είναι, και από αυτά που μου είπε, ότι εγώ έπινα σαν άνθρωπος. Ενώ ο άλλος άνθρωπος έπινε φάρμακα. Είχε νοσηλευτεί στο Δαφνί, είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο της Άρτας, με αποτέλεσμα ο ένας να είναι σε εξάρτηση με τον άλλον. Δηλαδή τον αγαπούσε, ήταν αδερφός του, ήταν αίμα του. Τώρα γιατί έγινε αυτό το ατύχημα, ήταν η κακιά η ώρα. Θεωρώ ότι είναι μια κλασική περίπτωση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, που ο δράστης δεν είχε καμία πρόθεση, ούτε καν σωματική βλάβη να επιφέρει, πολύ δε περισσότερο να επιφέρει θάνατο. Είχε ζητήσει βοήθεια από συγγενείς? Ναι, αλλά δεν του την έδιναν. Ήταν πολύ τεχνικό γένεια, κύριε Λαμπράκη. Είναι πολύ τεχνικό γένεια, κύριε Λαμπράκη, έτσι? Νομίζω είναι 6 παιδιά και τώρα πρέπει να έχουν μείνει 5. Απλά δεν είχαν αυτές τις επαφές. Η μητέρα τους, για ρώτησε μια μεγάλη ηλικία κυρία, δεν είχαν επαφές, από όσο γνωρίζω. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση και μια υπόθεση την οποία δείχνει και το ρόλο των δικηγόρων. Να ξέρετε ότι ένας άνθρωπος, ένας δικηγόρος που υπερασπίζεται τον άνθρωπο που σκότωσε τον αδερφό του, δεν είναι ότι καλύτερο. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν και εμείς πολλές φορές κάνουμε ένα δύσκολο έργο και πρέπει να το αναγνωρίσετε. Έτσι, και μέχρι να εκδοθεί όχι η απόφαση του ανακριτή και του κυρίου Εισαγγελέως να εκδοθεί η διάταξη, αλλά μέχρι να παραπεμφθεί υπάρχει ακόμη καιρός. Περιμένουμε την ιατροδικαστική έκθεση. Εκτιμώ ότι ο θάνατος προκλήθηκε από το χτύπημα στο πίσω μέρος της κεφαλής, γιατί η γρόνθη που είχε στο πρόσωπό του μπροστά, λαμβανωμένο υπόψη ότι ήταν πότης και φαίνεται παραμορφωμένο το πρόσωπο, αυτή είναι η αντίδραση του αλκοόλ στο χτύπημα, θα δώσει και τη λύση για την αιτία του θανάτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, απλά η Άρτα ταλανίζεται από τέτοια συμβάντα. Θεωρώ ότι ας είναι το τελευταίο. Αυτή είναι το τελευταίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση. Ο 60χρονος θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή για την απολογία του την 3η 21 Νοεμβρίου στις 11.30 το πρωί. Κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου, εορτάζεται η μέρα των ενόπλων δυνάμεων με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας για να τιμηθεί η προσφορά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων προς το έθνος τόσο σε περίοδο πολέμων όσο και στην ειρήνη. Και στην Άρτα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση, παρουσία εκπροσώπων φορέων και τοπικών αρχών.
Τιμήθηκε και στην Άρτα η ημέρα των ένοπλων δυνάμεων. Το πρωί της Δευτέρας τελέστηκε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων, πρώτου Ιερού Ναού, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων. Κάτι που μετριέται με παράσημα ή ειδικές αμοιβές.
Είναι μια γενικότερη στάση απέναντι στην ιστορία, απέναντι στη ζωή, απέναντι στο μέλλον. Κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου, γιορτάζεται η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας για να υπομνηθεί και να τιμηθεί η προσφορά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων προς το έθνος τόσο σε περίοδο πολέμων όσο και στην ειρήνη. Ο βουλευτής Άτας, κ. Χρήστος Κόκας. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηπείρου, κύριος Δημήτριος Βαρέλης. Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αρταίων, κύριος Νικόλαος Λιόντος, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου. Ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Άρτας. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. Πρόσωπος του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ο Μουάρτας. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατών, ο Μουάρτας. Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Άρτας και Περιοχής Φιλιππιάδας. Ο Πρόεδρος Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Άρτας. Ο εκπρόσωπος της Αντιστασιακής Οργάνωσης, Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο Ναπολέων Ζέρβας, νομού Άρτας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Colgate, Palmolive, Sanex και Azax Sprays μείον 50%. Always μείον 50%. Καζολίν μαλακτικά μείον 50%. Skip Excel 7,99. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε φτερούγια συνεταιρισμού Νοπέ το κιλό μόνο 1,97. Βιοσάρπ απλό στραλουμινίου μόνο 18,90.
Ελομάς καφές φίλτρου βανίλια ή σοκολάτα 250 γραμμαρίων μόνο 3,97. Τζαφέρι ρύζι γλασέ 500 γραμμαρίων μόνο 89 λεπτά. Φέτα δοχείο pop μόνο 8,45 το κιλό. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Τι κοινό έχει ένας μαθητής λυκείου που κάνει μάθημα με διαδραστικό πίνακα με έναν συνταξιούχο που το σπίτι του μπήκε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ? Τι συνδέει μία μηχανικό που θέλει γρήγορες και απλές διαδικασίες στη δουλειά της με όλους εμάς που θέλουμε να χαιρόμαστε το πράσινο της ελληνικής φύσης? Όλοι έχουμε ένα κοινό σημείο συνάντησης. Έχουμε το Ελλάδα 2.0. Επενδύουμε στο κοινό μας αύριο. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Τώρα όλοι μας έχουμε ένα κοινό σημείο συνάντησης. Έχουμε το Ελλάδα 2.0. Επενδύουμε στο κοινό μας αύριο. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου και αγρότη με ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Η μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών και δοντικών μηχανημάτων καθιστά δύσκολη την επιλογή του κατάλληλου για την κάθε περίπτωση μηχανήματος. Για να γίνει η συλλογή της ελιάς απλή υπόθεση, επισκεφτείτε το κατάστημα Κράψης Κωνσταντίνος και επιλέξτε ελαιοραβδιστικά μηχανήματα όλων των εταιριών. Δοκιμάστε το νούμερο 1 δονητικό μηχάνημα της αγοράς, το πιο δυνατό σε παλμούς και ισχύ, της Husqvarna, καθώς και μια πλήρη γκάμα εργαλείων κορυφαίας ποιότητας. Ανακαλύψτε το νέο καρότσι γεννήτρια ελαιοραβδιστικών σύγχρονης κατασκευής, καθώς και τα πιο επώνυμα υλικά της αγοράς με την εγγύηση του ονόματος Κράψης Κωνσταντίνος, όπως και κάθε είδους μηχάνημα και αναλώσιμα είδη προερχόμενα από φημισμένους διεθνείς οίκους με τριετή εγγύηση, συνεχή υποστήριξη και το πιο σύγχρονο και εγγυημένο σέρβις της βορειοδυτικής Ελλάδας. Κράψης Κωνσταντίνος. Πρώτο χιλιόμετρο Φιλιππιάδας Άρτας. Εγγύηση και στην αγορά των ελαιοραβδιστικών και δονητικών μηχανημάτων. Με ένα νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο αξίας 223.000 ευρώ και με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ενισχύει το στόλο των μηχανημάτων καθαριότητας του ο Δήμος Αρταίων, ενδυναμώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τον εξοπλισμό στον τομέα της καθαριότητας. Με ένα νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο αξίας 223.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ενισχύει το στόλο των μηχανημάτων καθαριότητάς του, ο Δήμος Αρταίων ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον εξοπλισμό του στον τομέα της καθαριότητας. Πρόκειται για ένα σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας αυτοκίνητο φιλικό προς το περιβάλλον, αναρροφητικού τύπου compact, σαρώθρου με χρήση νερού και ωφέλιμη χωρητικότητα δεξαμενής απορριμμάτων, περίπου 4 κυβικών μέτρων, ενώ το μέγεθος του οχήματος το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο για τον καθαρισμό και το πλύσιμο πλατιών, πεζοδρόμων και στενών δρόμων.
Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης κατά τη διαδικασία παραλαβής του νέου οχήματος, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η συνεχής ενίσχυση του επίπεδου καθαριότητας της Άρτας και αυτό το νέο όχημα να μπει καθημερινά στη μάχη της καθαριότητας στις αρχές Δεκεμβρίου. Με την παραλαβή του οχήματος παρέχουμε στους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας τα κατάλληλα μέσα για να δώσουν πιο αποδοτικά τον αγώνα για έναν πιο καθαρό Δήμο, επεσήμανε. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα σταδιακά θα προσθεθούν στο στόλο του Δήμου ένα καδοπλυντήριο, μία υδροφόρα, πρέσες αποκομιδής, GCB, οχήματα και άλλα σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος και το ΠΕΠΗ Πύρου. Σήμερα μας παραδόθηκε το σάρθρο, ένα σάρθρο σύγχρονο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6 που είναι με αναρρόφηση, με 4 κυβικά που είναι πίσω αποθηκευτικός χώρος που μπορούμε πλέον να βγάλουμε το σάρθρο σε καθημερινή βάση στην πόλη της Άρτας. Από τον Δεκέμβριο μήνα μόλις πάρουμε πινακίδες και γίνει σχετική εκπαίδευση του προσωπικού θα βγαίνει καθημερινά σε κεντρικούς δρόμους στην πόλη και καταλαβαίνετε ότι όταν ένα σάρθρο δουλεύει 6 ώρες κάθε μέρα αυτό αντικαθιστά τον τρόπο που μαζευόταν μέχρι τώρα τα σκουπίδια, δηλαδή όπου μια γυναίκα και ένα φαράσι περνούσε σε έναν δρόμο. Που σημαίνει ότι οι γυναίκες με το φαράσι εκεί που δεν θα περνάνε τώρα, γιατί θα περάσουν στο σάρθρο, θα πάνε και σε κάποιες άλλες γειτονιές. Άρα θα πιάσουμε μια μεγαλύτερη περιοχή την οποία θα την καθαρίζουμε. Είναι ένα έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Η χρηματοδότηση είναι από εκεί. 223 χιλιάρικα που έγινε ένας ανοιχτός διαγωνισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου. Και σήμερα παραδόθηκε και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί πραγματικά θα καταφέρουμε σε καθημερινή βάση να καθαρίζουμε την πόλη μας που πραγματικά χρειάζεται η καθαριότητα και στους δρόμους, δηλαδή στην πόλη, αλλά και θα μπαίνει και στο κέντρο και το σημαντικό είναι ότι μαζί με την καθαριότητα θα πλύνει κιόλας και ενδεχομένως αν υπάρχουν και κάπου στάσιμα νερά θα μαζεύει και αυτά τα στάσιμα νερά. Από εδώ και πέρα να πω ότι έρχονται, συνέχεια θα έρχονται καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός του Δήμου, δηλαδή αναμένουμε την υδροφόρα του Δήμου που είναι μια καινούργια υδροφόρα που παραγγείλαμε για να την έχουμε και αυτή έξω σε τακτική βάση, ένα καδοπλυντήριο για να πλένουμε τους κάδους όλο το εύρος του Δήμου, αλλά και άλλα σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας όπως είναι πρέσες αποκομιδής, GCB και διάφορα άλλα μηχανήματα και ΙΓΙ αυτοκίνητα, όλα αυτά με χρηματοδότηση και από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και από το πρόγραμμα του ΠΕΠΗ Πύρου της Περιφέρειας Υπήρου. Είναι ένα καινούργιο όχημα το οποίο είναι σύγχρονο, τελευταία τεχνολογία και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε δύσκολα σημεία που προηγούμενα οχήματα και σάρθρα που είχαμε δεν μπορούσαμε να καθαρίσουμε και να σαρώσουμε γενικά την πόλη, ας πούμε. Γενικά τα χαρακτηριστικά του είναι ότι είναι με τουρμπίνα πλέον, είναι διαφορετικό από το προηγούμενο που έχουμε, είναι 4 κυβικά, είναι πάρα πολύ δυνατό, η ταχύτητά του η μέγιστη μπορεί να φτάσει 50 χιλιόμετρα για να πάει μια διαδρομή σε ένα διπλανό χωριό αν υποθέσουμε θέλουμε να το πάμε στις Καλλικιάδες παράδειγμα για να καθαρίσουμε εκεί το δρόμο, κάποιο δρόμο. Έχει τη δυνατότητα να ρίξει νερό μπροστά στις βούρτσες, έτσι ώστε να πλύνει το δρόμο κάτω το κατάστρωμα ταυτόχρονα με την σάρωση που θα κάνει. Έχει επίσης πιεστικό, το οποίο πάλι μπορεί να βγάλει κάποιο δύσκολο τμήμα ο βοηθός του χειριστή, αν υποθέσουμε ότι έχουμε και έναν βοηθό, έτσι ώστε να καθαρίσουμε ένα δύσκολο κομμάτι, να περάσει στις βούρτσες από κάτω και να το μαζέψουμε. Επίσης έχει και αυτόν τον σωλήνα όπως βλέπετε εδώ πέρα που είναι πάλι σε κάποια δύσκολα σημεία, λειτουργεί όπως η ηλεκτρική σκούπα στο σπίτι. Έτσι. Έχει αρκετή δύναμη από ό,τι μας έχουν πει και όλα αυτά θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της υπηρεσίας του Δήμου. Περισσότερες από 1.000 μερίδες πολυσπόρια μοίρασε σήμερα σε κατοίκους και επισκέπτες ο Δήμος Πρέβεζας. Το έθιμο που συνδέεται με την καλή σπορά αναβίωσε στο χώρο της πρώην λαϊκής αγοράς, ενώ τα πολυσπόρια ετοίμασαν μάγειροι και μαγείρισες από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας. 21 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τα εισόδια της Θεοτόκου. Παναγία της Πολυσπορίτισσας ή Αποσπορίτισσα όπως την αποκαλούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ένα έθιμο που κρατάει ακόμα με πανάρχαιες ρίζες για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στην καρποφόρα γη
και να γιορτάσουν οι γεωργοί το τέλος της σποράς και την αναμονή και ελπίδα για μια πλούσια καρποφορία. Στις 21 του Νοέμβρη, η μέρα των εισοδίων της Θεοτόκου, στα μέρη όπου οι γεωργοί έχουν αποσπείρει, δηλαδή έχουν τελειώσει τη σπορά, γιορτάζουν την Παναγία ως αποσπορήτησα και άλλοι που έχουν μισοσπείρει την τιμούν ως μεσοσπορήτησα. Από την παραμονή λοιπόν της μεγάλης αυτής γιορτής, οι νοικοκυρές βράζανε διάφορα όσπρια και τα ανακατεύανε με ξηροκάρπια, τα λεγόμενα πολυσπόρια ή μπόλια, για να είναι καλές εισοδιές. Στην Πρέβεζα η Παναγία φέρει το όνομα της πολυσπορήτησας και πολλές νοικοκυρές συνεχίζουν να φτιάχνουν ακόμη και σήμερα τα πολυσπόρια. Η συνταγή διαφέρει λίγο από τόπο σε τόπο, αλλά και από νοικοκυρά με νοικοκυρά. Τα όσπρια που θα χρησιμοποιήσει κάθε νοικοκυρά είναι ανάλογα και της αρεσκίας αυτών που θα τα γευτούν. Σε πολλά μέρη χρησιμοποιούν πολλών ειδών όσπρια, όπως σιτάρι, καλαμπόκι, φασόλια, ρεβίθια, φακές, σε κάποια μέρη ακόμη και κουκιά. Ο Δήμος της Πρέβεζας, ανήμερα των εισοδίων, πρόσφερε εντελώς δωρεάν περισσότερες από 1.000 μερίδες πολυσπόρια σε κατοίκους και επισκέπτες. Το έθιμο που συνδέεται με την καλή σπορά αναβίωσε στο χώρο της πρώην λαϊκής αγοράς. Τα παραδοσιακά πολυσπόρια ετοίμασαν οι μάγειροι και μαγείρισες από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου στο χώρο της ταβέρνας Ψάφα του κυρίου Κυριάκη. Στην Πρέβεζα η συνταγή διαφέρει ελάχιστα από νοικοκυρά σε νοικοκυρά και τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά βάση είναι καλαμπόκι, σιτάρι, σταφίδες, λευκή και μαύρη, καρύδια, σουσάμι, ζάχαρη και κανέλα. Αυτά είναι τα υλικά, όπως είπαμε, της βασικής συνταγής και ο καθένας, αν θέλει, προσθέτει και κάτι επιπλέον, όπως αμύγδαλα ή και κάποιο ακόμη όσπριο. Η Επιτροπή Πρέβεζα Ιστορία Πολιτισμός Περιβάλλον, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζει μεταξύ άλλων: πίστευαν πως το έθιμο αυτό της πολυσπορήτησας βοηθούσε στην καλή σοδιά, αφού τα εισόδια ταυτίστηκαν με την εσοδεία. Σε πολλά χωριά της Πρέβεζας, μάλιστα, ξυπνούσαν νωρίς και έριχναν το βρασμένο σιτάρι και καλαμπόκι στις βρύσες των χωριών, πιστεύοντας πως έτσι θα πετύχαιναν καλή σοδιά. Στην ευρύτερη περιοχή συνηθίζουν να φτιάχνουν πολυσπόρια και δεύτερη φορά στη γιορτή του Αγίου Ανδρέα. Το έθιμο αυτό, όπως αναφέρει η Επιτροπή, έχει τις ρίζες στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα και την παράδοση των πιανεψίων, όπου έτρωγαν την πανσπερμία ή παγκαρπία, ευχαριστώντας έτσι του Θεούς για τη σοδιά της χρονιάς. Ο μήνας, μάλιστα, κατά τον οποίο γινόταν η γιορτή, λεγόταν επίσης πιανεψιών. Η ονομασία προέρχεται από τη λέξη πίαμος, κίαμος, κουκί. Συναυλία με τραγούδια της Μικράς Ασίας και τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. «Τα τραγούδια είναι ευχή και πάρε τη μαζί σου» ήταν ο τίτλος της μουσικής συναυλίας και τα οποία απέδωσαν 34 χοροδοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην κατάμεστη αίθουσα του Μέγαρου Μουσικής διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία μουσική συναυλία της μεικτής χοροδίας ενήλικων του Περιφερειακού Τμήματος Νέας Μπύρνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τίτλο «Τα τραγούδια είναι ευχή και πάρε τη μαζί σου». Πρέπει να απασχολείστε με ομιλίες. Δέχτηκα να πω μια κουβέντα, μου το ζήτησε ο κύριος Πρόεδρος, γιατί στην ουσία
Θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να ευχαριστήσω τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, να ευχαριστήσω τη διοίκηση και όλους τους εθελοντές για την τεράστια κοινωνική σας προσφορά. Μία προσφορά η οποία χαρακτηρίζεται από ποιότητα και ανιδιοτέλεια. Ο εθελοντισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι οι εθελοντές επιτυγχάνουν να φέρουν σε πέρας αυτό το οποίο θέλουν με τον τρόπο τον οποίο τον κάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Διότι εσείς έχετε την τεχνογνωσία, έχετε το σύστημα, έχετε την εμπειρία, έχετε σωστή καθοδήγηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την προσφορά σας και ιδιαίτερα να θυμίσω την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται το Υπουργείο Πολιτισμού και οι εργαζόμενοι του απέναντί σας, διότι από την αρχή, εδώ και 3,5 χρόνια, στηρίζεται συστηματικά την δραστηριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς οι εθελοντές και οι εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού είναι παρόντες στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους το καλοκαίρι, υπό δύσκολες συνθήκες, το χειμώνα, λιγότερο δύσκολες συνθήκες, γιατί ο κόσμος είναι ασφαλώς πιο αραιός. Παρ' όλα αυτά, είστε πάντα παρόντες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η επίσκεψη, ιδιαίτερα των ξένων, των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, γίνεται πιο άνετη και πιο ασφαλής. Και οι ίδιοι, όταν σας βλέπουν με τις στολές σας, αισθάνονται πιο ασφαλείς, γιατί ξέρουν ότι ένα μικρό ατύχημα θα μπορεί να αντιμετωπιστεί αμέσως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας, την άριστη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και να ευχηθώ κάθε καλό και πάντα τέτοιες εκδηλώσεις που είναι άμεσα συνυφασμένες με την πορεία της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Οφείλουμε να θυμόμαστε. Οφείλουμε να θυμόμαστε αυτή την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο. Δεν είναι εορτασμή, είναι θύμιση μνήμης και να συνειδητοποιούμε τι προσέφεραν αυτοί οι άνθρωποι, το νέο αίμα που ήρθε από τις περιοχές που έφυγαν ξεριζωμένοι οι Έλληνες στη νεότερη Ελλάδα. Θα είμαστε εντελώς διαφορετική κοινωνία εάν δεν είχαμε μπολιαστεί τότε με τους ανθρώπους αυτούς που αναζήτησαν καταφύγιο στη μεγάλη πατρίδα. Σε ένα μικρό πέρασμά μου το 2013 από το Υπουργείο Πολιτισμού, τότε προσπαθούσαμε να το κάνουμε και χαίρομαι το ενημερών της κυρίας Μενδώνη που έγινε αυτό. Δηλαδή, οι εθελοντές Σαμαρίτες να παρέχουν βοήθεια στους αρχαιολογικούς χώρους ανά την Ελλάδα και δει σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη πρόσβαση μέσω των κρουαζ γεροπλοίων. Το ανέφερε η Υπουργός και τα είπε πολύ καλά. Θέλω να πω ένα παραπάνω. Δεν είναι μόνο η προσφορά των εθελοντών Σαμαριτών. Είναι και η αναγνώριση Ελλήνων και ξένων όταν βλέπουν το σήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού. Γιατί σε μια εποχή που πολλές φορές, ξέρετε, τα σύμβολα καταραίουν, οι πυλώνες κοινωνίας δεν πρέπει να καταρρεύσουν. Και ο Ερυθρός Σταυρός είναι ένας από τους πυλώνες. Και πρέπει να είναι ένας από τους πυλώνες. Μέσα από έναν πολύ δύσκολο αγώνα που και ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα. Και επιτρέψτε μου να σας πω, πέραν του να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις εγκάδες ευχές για την εκδήλωση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Ας αφιερώσουμε αυτή την ημέρα στα παιδιά, στα παιδιά που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, που ως νέοι πολεμήσαν το 1940 και όπως, όπως νέοι γονείς δομήσαν το νέο ελληνικό κράτος. Και νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που ως Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας η πρόνοια ήταν αυτή η οποία παραχώρησε πολύ μεγάλο μέρος της γης της ώστε να στεγαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργήσαν τη Νέα Ελλάδα. Και η Νέα Ελλάδα είναι εδώ και μέρος αυτής της Νέας Ελλάδος είναι και ο Ερυθρός Σταυρός και το κίνημά του. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ και νιώθω πάντα ιδιαίτερη τιμή, όχι μόνο ως Γενικός Γραμματέας, αλλά και ως Ερυθροσταυρίτης, που ταυτόχρονα ως Ερυθροσταυρίτης καλούμε να πράξω μέρος αυτών που έχω διδαχθεί από εσάς και ως Γενικός Γραμματέας. Γιατί και τα δύο έχουν ένα στόχο, να βελτιώσουν τη ζωή του ανθρώπου και να παρέχουν βοήθεια σε όποιον έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτου φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και προέλευσης. Έχουν έρθει και κάποια όλες αυτές οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών και μας έχουν συγκλονίσει.
ας έχουμε το νου μας στα παιδιά, να είμαστε πάντα δίπλα τους, να τα προστατεύουμε, να τα αγαπάμε, να είμαστε ανοιχτά αυτιά, ανοιχτά μάτια όταν δούμε κάτι. Και αυτό σας το λέω με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, κάνοντας σήμερα ένα πρωί ένα ρεπορτάζ για το θέμα που έχει προκύψει. Πρέπει όλοι να μιλάμε, να μην φοβόμαστε, κυρίως όσον αφορά τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να σώζουμε παιδικές ψυχές. Και νομίζω ότι πάντα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι και κοντά στα παιδιά, και στα κακοποιημένα παιδιά, και στα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα, και θα συνεχίσει να είναι. Ο κύριος Σταμάτης γνωρίζει, πρέπει να γίνουν και άλλες αλλαγές. Έχει η κυβέρνηση κάνει, υπάρχουν ένα νέο πλαίσιο, που μάλλον δεν αρκεί. Θα πρέπει να δούμε και άλλα, που είναι το κεφάλι του και ο κύριος Σταμάτης, και η κυρία Μενδώνη, και η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Σταμάτης. Εγώ έχω συγκλονιστεί. Οι επόμενες μέρες, ξαναλέω, θα είναι για όλους μας έτσι πολύ δύσκολες, και να αναλογιστούμε όλοι τι έχουμε κάνει λάθος και να το βελτιώσουμε. Συγγνώμη για αυτήν την παρένθεση, αλλά νομίζω ότι είναι το θέμα των ημερών. Να καλέσω τώρα τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, για ένα χαιρετισμό. Βεβαίως, σήμερα ο αναγεννημένος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρουσιάζει σε όλη την Ελλάδα, απαταχού, καθημερινά, με σωρία δράσεων και ενεργειών, το νέο του προφίλ, σύγχρονο, κοινωνικό, καινοτόμο, αλληλέγγυο, αλτρουιστικό, αποτελεσματικό, αλλά κυρίως έχουμε και επιθυμούμε και πάντα θα επιδιώκουμε ένα διαφανή ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Βεβαίως, το έργο μας στηρίζεται στο μόνιμο προσωπικό μας, όμως κυρίως στηρίζεται στους εθελοντές μας, που όπως πολλές φορές έχω πει και έχω τονίσει, είναι η καρδιά, η ψυχή, η κινητήριος δύναμη, ο κινητήριος μοχλός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θέλουμε όμως εθελοντές, διακριτούς. Θέλουμε εθελοντικό πνεύμα που θα διαπνέεται, θα εμφορείται, θα διακατέχεται από αυτές τις ωραίες πανανθρώπινες αξίες, λίγο ως πολύ ξεχασμένες στην εποχή μας, όπως είναι ο σεβασμός, όπως είναι η αλληλεγγύη, όπως είναι η αγάπη στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε. Θέλουμε μεγάλο αγώνα στη σημερινή δύσκολη κοινωνική συγκυρία που βιώνουμε. Όμως αυτούς τους εθελοντές θέλουμε και αυτούς θα έχουμε κοντά μας. Διότι δεν δίνουμε σημασία στο ποσόν, δίνουμε σημασία στο ποιόν. Η σημερινή λοιπόν εκδήλωσή μας εντάσσεται στην προσπάθεια αυτή να προσδώσουμε ένα νέο ήθος και ύφος, όπως είπα, πρωτίστως στους εθελοντές μας, παράλληλα όμως και στα μέλη μας, σε όλους τους ερυθροσταυρίτες, σε όλες τις ερυθροσταυρίτισες. Μας δίνεται η δυνατότητα μέσω της μουσικής να καλλιεργήσουμε ήθος και ύφος. Η μουσική είναι αυτή που βοηθά στην καλλιέργεια της ψυχής. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιέλαμβανε τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, καθώς και τραγούδια της Μικράς Ασίας, ως αφιέρωμα στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, τα οποία εκτέλεσαν 34 χοροδοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τα κείμενα και τις διαφάνειες που πλαισίωσαν τα τραγούδια επιμελήθηκε η χοροδός φιλόλογος κυρία Μαρία Πέτα, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση της συναυλίας είχε η μαέστρος Αλεξάνδρα Μητσοπούλου. Thymises fagel,
πικραμένα μείνανε πάντα της γενιάς του τα παιδιά. Κάθε κουράγιο κι από ναυάγιο κάπου θα βρούμε της χαρά στην αμπουλιά. Ήρθατε σαν κύματα, θύμισες παλιές. Ποιος θα μπορούσε καλύτερα να μας καθοδηγήσει στα χρώματα και τα αρώματα εξών από τον υπέροχο αισθαντικό σμιλευτή Μάνο Χατζηδάκη, τον άνθρωπο που μας ανέβασε στο φεγγάρι, μας έκανε να αφουγκραστούμε τον ήχο των ανέμων, να φτάσουμε στην εσχατιά της ανθρώπινης ύπαρξης και να αντικρίσουμε με χορευτικές φιγούρες το θάνατο. Στους ήχους του, οι καρδιές μας χτύπησαν ρυθμικά, σε ένα ρυθμό βαθύ, ανθρώπινο, σε έναν ερωτισμό που κυρίεψε τα σωθικά μας. Η μουσική περιπέτεια που αριστοτεχνικά οργάνωσε ο ίδιος μας εξύψωσε ως τα ουράνια, μέσα από στροβιλισμούς φωτός, με καρφωμένο το βλέμμα όμως στις ασήμαντες γειτονιές του κόσμου τούτου. Ανέδειξε κάθε άνθρωπο σε αυτόνομη μονάδα με το δικό του ξεχωριστό αστέρι στα μαλλιά. Μας δίδαξε την αξιοπρέπεια στην δημόσια ζωή. «Αδιαφορώ για τη δόξα», έλεγε. «Με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ». Παρά την αυστηρή και αριστοκρατική, θα λέγαμε, διάθεσή του και το γεγονός ότι ο ίδιος έστεκε απόμακρος από τις μάζες και τους μηχανισμούς προβολής, η καταλυτική δυναμική του έργου του διεύρυνε την επικοινωνία του με το κοινό, καθώς με το ένστικτο και τη διορατικότητα που διέθετε, αναγνώρισε την αξία και απίστευση του παρεξηγημένου μέχρι τότε ρεμπέτικου τραγουδιού και χρήστηκε πρωτοπόρο στην προσπάθεια για την ανάδειξη και δικαίωση του είδους και των πρωταγωνιστών του. Η χατζηδακική εποχή της ΕΡΤ, με το Μάνο ως Γενικό Διευθυντή και κυρίως το τρίτο πρόγραμμα, χαρακτηρίστηκε για την υψηλή ποιοτική στάθμη και ακροαματικότητά του. Και με τούτα και με κείνα, κέρδισε την Αθανασία στο πάνθεο των μεγάλων δημιουργών. Oh.
ξασμένη κρίση, τα πίνει προσκυνητές για του... Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης. Αντικατάσταση σκληρού δίσκου. Επισκευή μητρικής. Επισκευή κάρτας γραφικών. Υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας. Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας. Η λύση σε κάθε πρόβλημα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, όπου υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα αυλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο πιθανώς, με μονωμένες καταιγίδες στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα αυλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.